Λοιπόν, με τι θες να ρωτήσεις τον κύριο Ζαχαριάδη, ρώτησε τον. Για το ΓΑΜΑ να ρωτήσουμε ή για το ΣΥΡΙΖΑ τι θα γίνει. Ή τα δύο είναι συνδεδεμένα. Καταρχήν, γιατί αυτό κουβεντιάζει όλος ο κόσμος. Ότι το μεγάλο γεγονός της εβδομάδας, ναι, αν μου επιτρέπετε, χωρίς να το παίζω ούτε αρχισυντάκτης, ναι, είναι η πολιτική ανατροπή που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα. Αυτό είναι, εντάξει, το μεγάλο. Αυτό είναι, ναι, φυσικά. Και γι' αυτό αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στον νέο δήμαρχο, τον Χάρη Δούκα, στους ανθρώπους του και στο επιτελείο του. Δείχνει όμως, κατά την άποψή μου, και έναν δρόμο. Έναν δρόμο που τον είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου. Έχουμε τον κύριο Κουρέτα σε λίγο. Ναι. Εδώ. Και αυτό είναι ένα πετυχημένο παράδειγμα, βέβαια, αυτοδιοικητικής συνεργασίας. Και ο Χάρης Δούκας, mm-hmm, και ο κύριος Κουρέτας και ο κύριος Αγγελούδης τι έδειξαν? Ότι όταν υπάρχει με φερέγγια πρόσωπα μία συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων, δεν δημιουργείται απλά άθροισμα, αλλά δημιουργείται πολλαπλασιασμός. Θα το βλέπατε και για τις ευρωεκλογές αυτό, θα το βλέπατε γενικότερα στο μέλλον? Κοιτάξτε, οι ευρωεκλογές δεν είναι αυτοδιοικητικές εκλογές. Ούτε μπορείς να πεις. Δηλαδή, θεωρώ τις απόψεις που λένε να διαλυθούν τα κόμματα και να ανακατευτούν με έναν μαγικό τρόπο ρηχές, ναι, πολιτικά και ανιστόρητες. Γιατί τα κόμματα υπάρχουν, γιατί υπάρχουν πολιτικές διαδρομές, κοινωνικές διαδρομές, θέσεις. Δεν είναι αστείο τα κόμματα, δεν είναι για πλάκα. Προφανώς. Επιλώνες της δημοκρατίας. Για να το καταλάβω εγώ. Σε επίπεδο εθνικών εκλογών, γιατί γι' αυτό μιλάμε κατά βάση. Ναι. Σε επίπεδο εθνικών εκλογών παράγει και ένα πολιτικό αποτέλεσμα. Κυβερνησιμότητας εννοώ. Σωστό. Αυτό τι σημαίνει? Για να το καταλάβω κι εγώ, να το καταλάβει και ο κόσμος. Λέτε, πάμε μαζί και έχουμε κοινούς υποψηφίους. Πάμε μαζί και συνεργαζόμαστε να κάνουμε μια προοδευτική κυβέρνηση. Όχι, εγώ δεν λέω αυτό. Τι, ο κάθε χώρος έχει την αυτονομία του. Ωραία. Και έχει τη σημαντική προσφορά του στη χώρα. Πάτε ξεχωριστά λοιπόν. Και το κόμμα μου, ο ΣΥΡΙΖΑ. Να. Και φυσικά το ΠΑΣΟΚ έχει τεράστια προσφορά στη χώρα, δεν το συζητάμε. Όλα τα κόμματα έχουν προσφέρει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, παρά την κριτική που κάνουμε και την αντιπαράθεση. Από το να δούμε το τελευταίο βήμα, μήπως πρέπει να δούμε πρώτα το πρώτο. Δηλαδή, ο συντονισμός στις αυτοδιοικητικές εκλογές, όπου έγινε, πέτυχε. Να. Δεύτερον, μπορούμε να κάνουμε κοινές προτάσεις στο κοινοβούλιο. Δηλαδή, από το να λέμε ότι θα κατέβουμε μαζί και θα κυβερνήσουμε μαζί, πέντε προτάσεις νόμου. Όταν μπορούμε να συντονιστούμε στο εργασιακό όταν πεδίο. Όταν είχατε τις δύο ήττες στις εθνικές εκλογές, καταλήξατε ότι η στρατηγική της απλής αναλογικής είναι λανθασμένη, είναι άκερη. Πάει, είναι τέλειωσε. Άκερη, και ο Τσίπρας. Πάει, τέλειωσε. Ο Τσίπρας το ίδιο. Τώρα τη βάζετε από το παράθυρο. Δηλαδή, μόλις κερδίσατε ένα Δήμο στην Αθήνα, λέτε, α, παιδιά, να την πάλι. Καταρχήν, ο Δήμος της Αθήνας δεν είναι μικρή υπόθεση. Είναι μεγάλη υπόθεση. Άρα αλλάζει η στρατηγική αυτή. Επίσης δεν τον κερδίσαμε εμείς. Τον κέρδισε ο Χάρης Δούκας. Τον έχασε η Νέα Δημοκρατία. Σωστό. Σωστό. Εντάξει. Ο Δήμος Αθήνας έχει μεγάλη σημασία. Έχει τεράστια. Αλλάζει τη στρατηγική. Όπως έχει και ο Δήμος της Κωνσταντινούπολης, όπως έχει και ο Δήμος Παρισίων. Ναι. Δεν είπε κανείς. Έτσι, και ο Δήμος του Λονδίνου. Είναι μεγάλο θέμα. Δεν είναι απλό. Σωστό. Δεν είναι απλό. Από εκεί και πέρα, οι χώροι έχουν την αυτονομία τους. Και εμείς θα πάμε στις εκλογές διεκδικώντας την πλειοψηφία, ναι, και την αυτοδυναμία για το κόμμα μας. Δεν θα είναι ανταγωνιστικό με τον ίδιο χώρο το ΠΑΣΟΚ. Μα με όλους τους χώρους. Χώρος. Δεν είναι ίδιος χώρος. Δεν είναι ίδιος. Είναι κοντινός χώρος. Δεν είναι ίδιος χώρος. Πολύ κοντινός χώρος. Κύριε Ζαχαριάδη, αυτό που σας λέω... Και ούτε... Παρακαλώ. Μα όχι, άλλη μόνο. Όχι, ούτε πρέπει να... Εμείς τουλάχιστον να ανακηρύξουμε ως πολιτικό μας αντίπαλο το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή κανένας δεν βλέπει στο μπάσκετ το μικρό τελικό. Βλέπει κανένας μικρό τελικό. Όλοι όχι. Περιμένουν να δουν το μεγάλο τελικό. Έχετε δίκιο. Αυτό είναι. Πώς όμως θα περιχαρακώσεις ένα χώρο αν ο διπλανός σου είναι πολύ μεγαλύτερος από σένα? Τι θα πει, δηλαδή δεν θα είσαι εκ των πραγμάτων ανταγωνιστικός με αυτό το πράγμα? Τι θα πει να περιχαρακώσεις? Την ιδέα αυτή ότι δύο αυτόνομα κόμματα θα μπορούν να συνεργάζονται και να παράξουν κυβέρνηση κάποια στιγμή. Αυτό το μοντέλο το δοκιμάστηκε και απέτυχε, και μάλιστα απέτυχε και εις βάρος του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι εις βάρος του ΠΑΣΟΚ. Σωστό. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ τι πρέπει να κάνει από εδώ και πέρα? Πρέπει να πατήσει τα πόδια του, να δει τα πραγματικά ζητήματα της κοινωνίας. Ποια είναι τα προβλήματα της κοινωνίας? Η ακρίβεια, τα ζητήματα της κακής ποιότητας του κοινωνικού κράτους στον χώρο της δημόσιας υγείας. Ναι. Μπορεί να πατήσει στα πόδια του όμως όταν στην γραμματεία παρουσιάζεται αυτή η εικόνα, κύριε Ζαχαριάδη? Εσείς τη βλέπετε τη διάσπαση να έρχεται ή θεωρείτε ότι θα αποσοβηθεί η όποια κρίση? Εγώ θεωρώ ότι δεν θα γίνει διάσπαση. Θεωρώ ότι όποιος επιλέξει μια τέτοια στρατηγική θα κάνει λάθος και για τον ευρύτερο χώρο και για τον
εαυτό του. Και θεωρώ ότι η διάσπαση που πρέπει να αποκαταστήσει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην κοινωνική και στην εκλογική του βάση. Δηλαδή να μιλήσει ξανά με αυτούς οι οποίοι τον ψήφιζαν τα προηγούμενα χρόνια και στις τελευταίες εκλογές δεν τον ψήφισαν. Εδώ δηλαδή όμως... ο ΣΥΡΙΖΑ το 17,8 στο 31,5 και στο 35 έχει άλλο τόσο. Σωστά. Άρα η διάσπαση δεν είναι, αν θα φύγει ο ένας ή ο άλλος. Είναι ότι ήδη μας έχουν φύγει και πρέπει να τους ξαναμιλήσουμε. Ναι, αλλά και, και τα προβλήματα, αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ, κύριε Στάθη, παρακαλώ. Δεν είναι εσωτερικά ποτέ σε ένα κόμμα. Είναι πάντα εξωτερικά. Τα εσωτερικά προβλήματα προκύπτουν πάντα από αδυναμία σύνδεσης των απαντήσεων σου με την κοινωνία. Σωστά. Αυτό πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα πρόσωπα όμως, επειδή παίζουν ένα ρόλο πάντα, τα πρόσωπα, βλέπουμε ότι έχουν πλέον όχι μόνο πολιτικές διαφορές. Εδώ έχουμε προσωπικές επιθέσεις πλέον. Δηλαδή έχουν και προσωπικές αναφορές ή αντιπαραθέσεις. Υπήρχε στην πολιτική γραμματεία αυτό που έγινε χθες. Έγινε μια καταγραφή δυνάμεων που το κόμμα ήταν στα δύο. Και παραλίγο να μην περάσουν θέσεις του Προέδρου, ναι, αν δεν δηλαδή... είχαν τις τρεις αποχωρήσεις. Και οι αποχωρήσεις ήταν διευκόλυνση, παιδιά. Ναι, λεπτάκι. Αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω κάτι. Η κυρία Αυγέρη εχθές, η οποία εκπροσωπεί το κόμμα και τον πρόεδρο. Τον πρόεδρο κυρίως. Λέει. Το πρόεδρο γραφείο τύπου του κόμματος. Ναι, αλλά άρα και το και κόμμα. Τη θέση του Προέδρου. Φυσικά. Φυσικά. Και ο πρόεδρος του κόμματος, δεν του εαυτού αυτό του. Αυτό λέω. Ναι, ναι. Είπε χθες, να σου το πω περιφραστικά, τώρα αυτό ήταν το πνεύμα. Το ξέρω. Ο δρόμος ανοιχτός για τα σκυλιά δεμένα. Όχι, να μην το πείτε περιφραστικά, να το πείτε έτσι όπως το είπε. Ότι θέλουμε να μείνουμε όλοι μαζί. Θα επιδιώξουμε να μείνουμε όλοι μαζί. Δουλεύουμε για να μείνουμε όλοι μαζί. Αυτό. Θα μου επιτρέψει να σου πω, είπε δεν όχι, δηλαδή ο κύριος Καμπουράκης έρχεται κάθε πρωί εδώ πέρα να παρουσιάσει την εκπομπή. Ναι. Δεν είπε τον ζόρι από ένα σημείο και πέρα. Έχει συμβόλαιο, τον έχουμε δέσει. Ναι. Αλλά αστείευα. Και εμείς έχουμε πολιτικό συμβόλαιο. Ναι. Και συναισθηματικό τώρα, συμβόλαιο το, και ψυχολογικό συμβόλαιο με την κοινωνία. Και αυτό δεν πρέπει να διαραγεί. Το στρογγυλεύουμε από εδώ. Εγώ δεν στρογγυλεύουμε. Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Δεν θέλετε να δημιουργήσετε θέμα. Εδώ τι ο μέσος ψηφοφόρος. Εδώ έφυγε ο Ανδρέας Λοβέρδος που κατέβηκε υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και δεν άνοιξε ρουδούνι. Φυσικά. Άνοιξε. Όχι. Άρα λοιπόν. Δεν είχαν σκοτώσει. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει φύγει κανεί. Η κυρία Γενιά πήγε στο ΠΑΣΟΚ. Είναι άλλη τάξεως πράγμα. Αυτό έγινε μεγάλο θέμα. Είναι άλλη τάξεως πράγμα για αν θέλουν να φύγουν για να κάνουν κάτι και άλλοι, αν δεν φύγουν επειδή δεν θα εξαφανιστούν. Και αν σιωπήσουν πολιτικά, αν σιωπήσουν κάποιοι πολιτικά, σε εισαγωγικά τους σιωπήσουν. Τι θα πει να σιωπήσουν πολιτικά. Από το σιωπηθούν, ξέρω εγώ. Μα... ο μέσος ψηφοφόρος ο δικός σας πάντως έχει πρόβλημα. Σου λέει πώς κάνει εκεί μέσα. Μα προφανώς και ο μέσος. Ναι, αλλά θέλει μια λύση από εσάς. Τι αντιστοιχεί. Κοινωνικά, πολιτικά, σε τι αντιστοιχεί αυτό το οποίο συζητάμε ότι μπορεί να φύγει και λέει ότι μπορεί σε λίγες εβδομάδες να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Ο Τσακαλώτος, παιδιά, ήταν πολύ αυτό, αλλά δεν ξέρω, μπορεί να είναι μόνος. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Ο Τσακαλώτος τι είπε. Ο Τσακαλώτος είπε ότι παλεύω τις ιδέες ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς προς το παρόν εντός ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, εντάξει. Αυτό είπε. Θα φανεί τις επόμενες εβδομάδες. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, εσύ άκουσες τον Τζακαλώτο και κατάλαβες ότι είναι αραχτός και ήσυχος και ήρεμος. Κανείς, ή ότι έχει τα μαντιλάκια και θυματοκουνήσει. Κανείς δεν είναι αραχτός και ήρεμος. Βρισκόμαστε σε μία φάση μεταβατική. Ήταν πρόεδρος του κόμματος εδώ και 15 χρόνια ο Αλέξης Τσίπρας, που ήταν ένα σημείο αναφοράς για όλους. Mm. Τώρα βρισκόμαστε σε μια νέα κατάσταση και μέχρι να βρούμε τις ισορροπίες μας θα περάσουμε δύσκολα. Πρώτον, εκτιμώ ότι θα βρούμε τις ισορροπίες μας. Δεύτερον, για να το κάνουμε αυτό πρέπει να κοιτάζουμε προς τα έξω και όχι προς τα μέσα. Να δούμε τα προβλήματα του κόσμου. Τρίτον, πάντα τα κόμματα βρίσκουν έναν βηματισμό και προχωράνε με συνενέσεις. Ωραία, να πω λοιπόν στη δική σας, να πω στη δική σου λογική. Ο Μητσοτάκης στη συνέντευξή του είπε, μου λένε να φύγει, να φύγω εγώ και να έρθει ποιος. Ποιος του είπε να φύγει. Εσείς. Εντάξει, μου λέτε. Παιδιά, ο Μίτσο, παιδιά, αγαπητοί φίλοι και τα λοιπά. Ο κύριος Μητσοτάκης κέρδισε πριν από 3 μήνες τις εκλογές. Mm. Δεν τις κέρδισε. Yeah. Λοιπόν, δεν μπαίνει προς το παρόν κάποιο θέμα εκλογών. Μπαίνει αποτυχίας. Όχι, όχι. Το δίλημα των εκλογών η σου κυβέρνηση, λέει ήταν και σε αυτοδιοικητικές. Καταψηφίστε να σου προτείνει ο Μητσοτάκης και σου λέει. Μου λέγανε πριν τις εκλογές να φύγει η δεξιά, να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Να φύγει να έρθει ποιος, λέει, αφού δεν έχετε αντιπρόταση. Αυτό λέει. Όταν ενώ είσαι 5 χρόνια πρωθυπουργός, βγαίνεις και λες ότι η χώρα δεν είναι μπανανία, ομολογείς την αποτυχία σου. Ομολογείς την αποτυχία σου. Ναι. Αυτό είναι το σημαντικό της χθεσινής συνέντευξης του Πρωθυπουργού. Ναι. Όταν βγαίνεις και λες ότι από τη μία έχουμε τους παραγωγούς και από την άλλη τους καταναλωτές
και ό,τι κερδίζει ο ένας χάνει ο άλλος, κάνεις έναν κοινικό, κοινωνικό αυτοματισμό που βάζεις τους παραγωγούς έναντι των καταναλωτών, αγνοώντας τι γίνεται με τους μεσάζοντας και τους κερδοσκόπους. Ναι. Εκεί είσαι αποτυχημένος. Πάνω σε αυτά πρέπει να έχει. Αυτό είναι, είναι πολιτική επιλογή, κύριε Ζαχάρη. Πρέπει να φέρει. Είναι πολιτική επιλογή. Προφανώς. Βάζει τους παραγωγούς και τους καταναλωτές να τσακώνονται μεταξύ τους και οι ενδιάμεσοι διαμεσολαβητές, οι νταραβερτζίδες της αγοράς. Είναι μια χαρά. Είναι στο πυρόβλητο. Στο πυρόβλητο. Λοιπόν, αυτό είναι πολιτική επιλογή. Εδώ πρέπει να έρθουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εν προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ, και να πούνε η δική μου στρατηγική είναι καλύτερη, γιατί θα γίνουν τα πράγματα έτσι. Έτσι γίνονται στη Γαλλία, έτσι γίνονται στην Ισπανία, έτσι γίνονται στη Γερμανία, έτσι είναι οι τιμές χαμηλότερες, ναι. Έτσι είναι το κοινωνικό κράτος πιο αναβαθμισμένο. Δεν το πολύ είδα. Έτσι είναι η δημόσια διοίκηση πιο αποτελεσματική. Δεν το πολύ είδα εγώ αυτό. Έβλεπα προχθές, πάλι το δικό σας κανάλι έβλεπα, και λέει. Προετοιμασία, λέει, άμα βρέξει, τι θα γίνει με τον Κηφισό. Ναι, ναι. Συγγνώμη, γιατί ο Κηφισός, Οκτώβρη μήνα, έχει φερτά υλικά και είναι φραγμένος. Περιμένουμε ότι δεν θα βρέξει. Δηλαδή το χειμώνα δεν θα χιονίσει, το καλοκαίρι δεν θα κάνει ζέστη, ναι. Το φθινόπωρο δεν θα βρέξει. Αυτά δεν είναι μια ομολογία μιας αποτυχίας. Γιατί δεν αυτά είναι τα προβλήματα στα οποία πρέπει εμείς πότε να απαντήσουμε. Πότε πρέπει να το κάνουμε τον Κηφισό. Ε? Πότε πρέπει να τον καθαρίσει τον Κηφισό. Πάντα. Πάντα. Είναι ένα εγκυβωτισμένο ποτάμι. Εντάξει, ναι. Που το περνάει μέσα από 1,5 εκατομμύριο κατοίκους. Το πολιτικό ερώτημα που έβαλε ο Δημήτρης προηγουμένως, κύριε Ζαχαριάδη, είναι ότι δεκτά όλα αυτά, ναι. Υπόθεση εργασίας, εγώ τα ακούω όλα αυτά, τα βλέπουμε, τα καταγράφουμε. Η αντιπολίτευση δεν εισπράττει τίποτα από όλα αυτά. Πολλό μάλλον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος φαίνεται να είναι. Να κινείται συρρυκνωτικά η τάση. Η τάση, ξαναλέω, δεν ξέρω τι θα συμβεί αύριο, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Και αντίθετα το Πασόκ φαίνεται να παίρνει. Το δέχεστε σε αυτό ότι φαίνεται να έχετε καθοδική και πορεία. Στην γραμματεία έτσι ήταν η κριτική. Ο Ραγκούς το είπε. Το δέχεστε σε αυτό. Ως σκέψη, δηλαδή το κλίμα σας είναι ότι παιδιά πάμε λίγο προς τα κάτω, ας πούμε. Εγώ λέω ότι δεν πρέπει να κάνουμε συζήτηση μικρού τελικού. Το θέμα μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Και πώς θα βρούμε το βηματισμό μας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία για να γίνουμε πλειοψηφικό κόμμα. Ναι. Και προφανώς οι άλλες δυνάμεις, το ΠΑΣΟΚ, το Κομμουνιστικό Κόμμα, έχουμε πολιτικό ανταγωνισμό, αλλά δεν είναι το πρόβλημά μας αυτή. Ναι. Δηλαδή, θα ξυπνήσουμε μία μέρα να είχε το ΚΚΕ, μία φαίνεται να έχει μία άνοδο των ποσοστών των ποσοστών του. Εντάξει, δεν θα ξυπνήσουμε εμείς να βαράμε το ΚΚΕ από το πρωί ως το βράδυ. Πω, τι είναι αυτό που έκανε το ΚΚΕ, ανέβηκε το ΚΚΕ να κατεβάσουμε το ΚΚΕ. Όχι. Εμάς ο αντίπαλός μας είναι εκεί και είναι συγκεκριμένος. Και έτσι μπορούμε να γίνουμε μεγαλύτεροι. Γιατί στην πολιτική και στην κοινωνία η ισορροπία δεν είναι στατική, είναι δυναμική. Και αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Αυτό που έγινε στην Αθήνα. Τι έγινε στην Αθήνα. Να. Ένα πράγμα που όλοι το θεωρούσαν αδύνατο, ακατόρθωτο, με τίποτα. Έγινε. Πώς έγινε. Δεν πήγε το 14,2 του Δούκα και το 13,3 της Ανοιχτής Πόλης και του Ζαχαριάδη. Αυτό κάνει 27. Πού είναι το υπόλοιπο μέχρι το 54. Είναι κοινωνική δυναμική. Αυτό είπε ο κύριος, να ξέρετε, αυτό είπε ακριβώς ο κύριος Ανδρουλάκης. Άρα ακριβώς αυτό είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν είπε ακριβώς αυτό ο κύριος Ανδρουλάκης. Πολλαπλασιαστικά είπε. Αυτό είπε ο κύριος Παπανδρέου. Ο κύριος Ανδρουλάκης, εγώ τον άκουσα με τα αυτιά μου. Εντάξει, εδώ στο δοσίο του. Λέω λοιπόν. Προφανώς. Εσείς λέτε δηλαδή ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είναι κατά της. Των συνεργασιών τέτοιου τύπου, ο κ. Παπανδρέου είναι υπέρ. Όχι, εγώ δεν θέλω να μπω στα εσωτερικά κανένας κόμματος. Κοιτάω το δικό μου το χώρο. Και αυτά είναι τα δικά σας, ναι. Και... με τον κ. Σπίτζη διαφωνείτε δηλαδή εσείς. Απολύτως. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε λίγο για το γάμο. Εσείς κάνετε, αλλά εγώ τι σχέση έχουμε αυτό. Πώς δεν έχετε, παντρεύεται ο πρόεδρος του κόμματος. Εδώ γίνεται, δηλαδή. Όχι. Και το δικό του γάμο. Είναι θέμα πολιτικής συζήτησης, κοινωνικής συζήτησης. Μπερδεύεται και το θέμα του πολιτικού γάμου, των δικαιωμάτων κτλ. Ανακοινώθηκε στην πολιτική γραμματεία. Δεν ανακοινώθηκε σε ουδέτερο. Είπε παιδιά, πια παντρεύτηκα, ήρθα, γεια σας. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι υπάρχει μια δέσμευση από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη να επιτραπεί το ανάλογο και στην Ελλάδα. Και περιμένουμε να το δούμε στη Βουλή προς νομοθέτηση. Εμείς, παρόλο που είμαστε αντιπολίτευση, ένα τέτοιο δίκαιο νομοθέτημα θα το στηρίξουμε. Περιμένουμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, η προσωπική ζωή και οι προσωπικές επιλογές όλων των πολιτικών. Όχι, η κουβέντα κατά είναι τη γνώμη μου, ότι στην ΕΕ για την ημέρα των εκλογών. Την ημέρα που εσείς λέτε ότι δίνατε αυτή την πολύ μεγάλη μάχη, από την οποία θεωρητικά βγήκατε νικητές. Έχει γίνει κριτική επαφή. Πώς σας ακούστηκε αυτό ότι ο πρόεδρος εκείνη την ημέρα επέλεξε να φύγει από την Ελλάδα και να πάει στην Αμερική για αυτούς τους προσωπικούς.
προσωπικούς λόγους που είναι απολύτως σεβαστοί βεβαίως. Κοιτάξτε, καταρχήν ο πρόεδρος στην Αμερική έχει και πολιτικό πρόγραμμα. Δεν πήγε μόνο για τους προσωπικούς του λόγους. Ναι, τώρα το μάθαμε βέβαια. Τώρα, και επίσης, καταρτίστηκε λίγο πιο μετά. Ναι, ναι, δεν ξέρω πότε καταρτίστηκε, άμα το ξέρετε εσείς. Ήταν γνωστό ότι θα ανέβαινε. Εγώ, εν πάση περιπτώσει, ήξερα. Το δεύτερο είναι ότι ο Στέφανος Κασελάκης πρέπει να ολοκληρώσει όλο τον κύκλο των υποχρεώσεών του και να εγκατασταθεί στην Αθήνα, στην Ελλάδα, να ξεκινήσει περιοδίες και να οργανωθεί ο χώρος μας και το κόμμα μας για να δώσει τη μάχη των ευρωεκλογών και να προετοιμαστεί για το συνέδριό του. Αυτό είναι μια διαδικασία η οποία όσο ταχύτερα γίνει, τόσο το καλύτερο. Άρα λοιπόν θα περάσουμε από αυτή τη διαδικασία των αναγκαστικών σταδίων κάποιες μέρες απουσίας. Το κόμμα μας τουλάχιστον δεν είναι μόνο ο πρόεδρος του. Έχουμε γραφείο τύπου, έχουμε κεντρικά στελέχη, έχουμε βουλευτές. Ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και επί Τσίπρα δεν ήτανε κόμμα αρχηγικό, φεύγει ο αρχηγός μια καλά, μέρα. Καλά, ήταν αρχηγικό. Η ιστορία πάντως με τα όργανα φαίνεται λίγο. Εντελώς αρχηγικό. Τα όργανα φαίνεται λίγο. Και όπως αποδείχθηκε κιόλας. Δεν είναι. Και δεν πρέπει να είναι. Δεν πρέπει να είναι. Δεν φέρνει την αλλαγή σε μια σύγχρονη κοινωνία ένας άνθρωπος μόνος του. Α, το αδιαμεσολάβητο διαφωνούμε δηλαδή με το αδιαμεσολάβητο. Όχι. Συμφωνούμε με το αδιαμεσολάβητο. Πρέπει να εξαντλήσουμε, να ορίσουμε και να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες επικοινωνίας. Άμα, κύριε Καμπουράκη, εσείς για να μιλήσετε για ένα θέμα που σας απασχολεί με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Στάθη. Ο κύριος Στάθης να πάρει έγκριση από μένα, να πάμε στην απέναντι πλευρά του τραπεζού να καθυστερήσει μια εβδομάδα ο κύριος Πουλακίδας και ούτω καθεξής. Θα πει ρε παιδί μου, άστο καλύτερα. Λοιπόν, αν υπάρχει μια δυνατότητα γρήγορη, ναι, αυτό είναι σημαντικό. Άρα δεν όλα κάνει μόνο. Όλα τα στρογγυλεύεις, καλά το κάνεις. Δεν κάνει μόνο πορεία προς την κοινωνία ο πολιτικός σχηματισμός, ο πρόεδρος, οι βουλευτές. Και αφού η συζήτηση τώρα. Μπορεί και η κοινωνία, μπορεί και η κοινωνία να πάει. Με προβαθισμένα τα όργανα. Πού είναι ένας τρόπος λειτουργίας. Εγώ δεν το αξιολογώ. Αυτό το αδιαμεσολάβητο δεν σημαίνει και παράκαμψη των οργάνων της ουσίας. Αυτή η συζήτηση. Εκεί έχει επικεντρωθεί η συζήτηση. Λοιπόν. Δηλαδή, η κουβέντα γύρω. Τέλο πάντων. Κακώ. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την άλλη εβδομάδα μα ξανά. Όποτε με πάρετε, εγώ έρχομαι. Σας ευχαριστούμε. Είναι αλήθεια αυτό. Και ευχαριστούμε αυτό, πολύ, ναι, κύριε Σταθμό. Το αναγνωρίζουμε. Λοιπόν, κάτι είπε ότι παντρευτήκατε. Παντρευτήκε. Έγινε κάτι. Όχι, δεν έχει. Τα προσωπικά ζητήματα και των πολιτικών είναι προσωπικά του ζητήματα. Προσωπικά. Δεν πρέπει να γίνονται. Σέβομαι απολύτως την επιλογή σας. Δεν πρέπει να γίνονται fake bolan με κανέναν τρόπο και πρέπει οι άνθρωποι οι οποίοι είναι δίπλα στα δημόσια πρόσωπα να προστατεύονται. Γιατί εμένα μου είναι εύκολο και σύνηθες να έρθω στο Open και να με δουν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Για τους ανθρώπους όμως που είναι δίπλα μας. Αυτό ασκεί μια πίεση. Ναι, σέβομαι, θέλω να σας πω κάτι. Σέβομαι απολύτως την επιλογή σας. Αυτό είναι. Αν κάνατε άλλη επιλογή να το δημοσιοποιούσατε, θα το αναφέραμε. Αυτή είναι πάντα η επιλογή. Σέβομαι απολύτως. Ευχαριστώ.